Το Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων στη συνεδρίαση της 29 Ιανουαρίου αποφάσισε την απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και όλες τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες οι οποίοι ήταν κλειστοί το διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου του 2021. Και οι άλλες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να υποβάλουν μια αίτηση προς τον Δήμο Αυδείρων, όπου συνημμένα θα έχουν ένα αντίγραφο λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για αυτό το χρονικό διάστημα. Θα έχουν έναν λογαριασμό τραπέζης, στον οποίο θα καταθέσει ο Δήμος τα χρήματα από τα δημοτικά τέλη που έχουν παρακρατηθεί, και επίσης μια φωτοτυπία που να αναφέρει το ΚΑΤ της επιχείρησης. Αυτό γίνεται για δεύτερη φορά στο Δήμο Αυδείρων. Η πρώτη φορά ήταν στο διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο του 2020. Ακόμα μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει και για αυτό το χρονικό διάστημα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να επιστραφούν σύντομα τα χρήματα που παρακράτησε ο Δήμος Αυδείρων για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν κλειστές ή δεν μπόρεσαν να έχουν τα αντίστοιχα έσοδα που θα είχαν αν λειτουργούσαν. Προσπαθούμε τους επαγγελματίες του Δήμου Αυδείρων να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε με αυτές τις αποφάσεις. Αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες αποφάσεις, κύριε Δήμαρχε, για τους επαγγελματίες? Όσο διάστημα οι επιχειρήσεις αυτές είναι κλειστές και δεν λειτουργούν, ο Δήμος Αυδείρων θα τους απαλλάσσει από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Δεν θα υπάρχει περιορισμός και για το προηγούμενο διάστημα του 2020. Θα μπορούν συνεχώς μέσα στο 2021 να κάνουν αιτήσεις και για το 2020, αρκεί να η επιχείρηση να ήταν κλειστή. Δηλαδή θα μπορούν τώρα και για το 2020 και για το 2021 να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε να επιστρέψει ο Δήμος στα δημοτικά τέλη που τους παρακράτησε μέσα από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.